Γιατί, σωστά. Για δύο μικρά, ένα μεγάλο. Σε αυτά βάζετε τη ζάχαρη που είπε και το μιλόξιδο. Μία κουταλιά ζάχαρη, δύο κουταλιές μιλόξιδο και μία πρέζα αλάτι. Ωραία. Το αλάτι θα αρχίσει να βγάζει τα νερά του έτσι κι αλλιώς. Ωραία, και το κάναμε τώρα έτσι και. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ γρήγορο και σπιτικό ξενολάχανο. Σε μισή ώρα είναι έτοιμο. Οκ. Okay. Πόσο απλό. Πολύ νόστιμο είναι. Έχουμε βάλει τώρα. Όταν θα βγει από το φούρνο το χοιρινό, το ξεψαχνίζουμε. Και το αφήνουμε με τα ζουμιά του. Κοιτάξτε πόσο ζουμί έχει. Έτσι. Σάμπος και μου άρεσε πολύ το ξύλο λάχανο. Ξύλο, ξύνο. Λοιπόν, εδώ πέρα το μισό μου το έχουν φάει, να ξέρετε. Τόση ώρα πριν έρθει η κάμερα μες στην κουζίνα, πέρναγε ο κόσμος και έπαιρνε. Είχαμε βγάλει και τις τορτίγες El Sabor εδώ και τους το έκανα εύκολο. Μπράβο, μπράβο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα και είναι πολύ ωραία και με την τορτίγια. Πολύ. Ήθελα να δώσω στον κόσμο έναν τρόπο να το απολαύσουν χωρίς να αισθάνονται ότι θα παχύνουν από το ψωμί της μπαγκέτας. Θα κάνω λοιπόν εγώ το παραδοσιακό σάντουιτς, το οποίο έχει μαγιονέζα, αλλά εγώ δεν θα έβαζα απλή μαγιονέζα. Κάναμε τη μαγιονέζα μόνη μας όπως δείξαμε και προχθές. Πεντανόστιμη. Και έβαλα μέσα μία καυτερή σάλτσα. Έβαλα μέσα τριμμένο τζίντζερ και έβαλα μέσα και lime. Θα απλώσουμε λοιπόν μαγιονέζα στις δύο πλευρές του ψωμιού. Έχουμε πάρει ένα αγγούρι και το έχουμε κόψει ροδέλες. Το απλώνουμε κάτω. Αυτό δίνει μια αίσθηση δροσιάς. Α, και να πω και μια περιττή πληροφορία, να αντιγράψω λίγο τον Παναγιώτη. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Στο Βιετνάμ το ψωμί το τρώνε μόνο για πρωί. Γιατί, λόγω του κλίματος στο Βιετνάμ, το ψωμί, πώς θα το πω τώρα, παπαριάζει πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπορούν να τα ευχαριστηθούν. Βάλε παιδάκι μου μέσα να το φάμε. Έπρεπε να μας δώσει και αυτή την πληροφορία. Μα θα μας τρελάνεις. Όσο και να σε φυλάω να είμαι δίπλα σου, δεν σε προλαβαίνω, θα το πεις. Θα το πεις, θα το πεις. Λοιπόν... Ξέρεις, θα μου λείψει λίγο, ε. Τι θα σου λείψει. Θα τελειώσει η εκπομπή. Τι θα σου να μαγειρεύω και να έχω κάποιον από πίσω μου να με σπρώχνει, να μου κάνει μασάζ. Α, εμένα ξέρεις θα μου λείψει, ε. Για πες. Ότι είσαι ο μόνος σεφ που μου μαγειρεύει και χορεύει συγχρόνως. Δεν έχεις κάτσει σε μία φορά, σε ένα σημείο. Έχω ένα πρόβλημα. Είσαι συνεχώς στην κίνηση, έτσι. Δεν μπορείς, δεν κάθεσαι. Δεν μπορώ. Άμα κάθομαι ακίνητος, κολλάει μαζί με τα πόδια μου και το μυαλό μου. Δηλαδή, άμα κουνιέμαι όμως έτσι συνέχεια. Μπορεί και δουλεύει. Δεν μου λες, δεν έχεις δει έξω από μαγαζιά ανθρώπους που είναι με το τηλέφωνο και είναι έτσι πάνω κάτω όλη την ώρα. Εσύ είσαι. Μάλλον τους βοηθάει. Ναι, είμαι και εγώ ένας από αυτούς. Δεν μου λες, θα το κάνω καυτερό, ε. Ναι, επειδή θα φύγουμε τώρα δύο μήνες. Ναι. Εσύ θα θυμηθείς. Θα μείνω εδώ. Θα μαθήνω. Τι δύο, τρεις, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Ναι, θα θυμηθείς. Ναι, να ξαναρθώ. Ότι... ναι, θα το θυμηθείς, παιδί μου. Θα μας πάρεις, θα μας πεις. Είμαι New York, καλά στείνω ένα μαγαζί, Ελένη. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Στο κάνω καυτερό. Το κάνω καυτερό. Πού να συνεννοηθώ, δεν μπορώ. Όχι, γι' αυτό όχι, θα πάω στον φίλο μου τον Μιχάλη τον Χατζηγιάννη. Εδώ, εδώ. Ο οποίος σήμερα, αυτή την Πέμπτη στις 9.30, ξεκινάει την καλοκαιρινή.